Καλή εβδομάδα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Μια εβδομάδα στην οποία περιμένουμε, όπως είχαμε τονίσει εδώ στην ΕΡΤ μέρες πριν, να ανέβει αισθητά προς τα τέλη της εβδομάδας, πιο συγκεκριμένα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να μένετε ένα κύμα καύσωνα. Κατά τα άλλα, μέχρι και την Τετάρτη, οι θερμοκρασίες είναι γενικά καλές. Θα υπάρξουν και κάποιες περιοχές που θα έχουν περισσότερη δροσιά. Η Τρίτη πάντως θα κυλήσει ομαλά, με γενικά εξασθενημένους ανέμους, λίγο πιο ενισχυμένους στα νοτιοανατολικά, τίποτα το ιδιαίτερο όμως. Πολύ καλό καιρό σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα. Και τώρα, μια τέτοια εικόνα θα παρουσιάζει η Βόρεια Ελλάδα από το Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή στο βάθος θα φαίνονται στη Μακεδονία και στην Θράκη κάποια σύννεφα μετά το μεσημέρι, σύννεφα στάθειας τα οποία θα καταφέρουν να δώσουν κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες για τις οποίες θα μιλήσουμε σε λίγο αναλυτικά. Να δούμε πώς σκύλησαν και πώς θα κυλήσουν τα πράγματα το επόμενο 24ωρο. Βλέπετε, αρκετά σύννεφα σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα υπηρετικά έδωσαν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Μέσα στη νύχτα θα περιοριστεί σημαντικά η αστάθεια. Θα παρατηρήσετε και κατά τη διάρκεια της Τρίτης εδώ στα βόρεια κάποια σύννεφα να κάνουν έτσι, να γίνονται λίγο πιο πυκνά, πρόσκαιρα. Και αυτά θα είναι η αιτία της κάποιας αστάθειας στην βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη βορειοδυτική Ευρώπη, μετά το κύμα καύσωνα, έχουμε ακριβώς τις διαφορετικές, τελείως διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Βροχές, καταιγίδες και ψύχρα έντονη σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Γαλλία και στις κάτω χώρες μέχρι και τις γερμανόφωνες, βροχές και καταιγίδες ισχυρές, και έχει πάρει φθινοπορεινή τροχιά η όλη κατάσταση και θα παραμείνει έτσι ο καιρός τουλάχιστον το επόμενο διήμερο, τρίμηνο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό το σύστημα εδώ θα προσπαθήσει να οθήσει όλη τη ζέστη που επικρατεί εδώ στην Δυτική Μεσόγειο προς την περιοχή μας, καθώς αυτό το σύστημα θα κινηθεί ανατολικά τις επόμενες ώρες και αυτή θα είναι η αιτία της περαιτέρω ανόδου της θερμοκρασίας που θα έχουμε προς τα τέλη της εβδομάδας και αυτό το κύμα καύσωνα που θα μας επηρεάσει πανελλαδικά. Αλλά για λίγο, γιατί από εβδομάδα διαφαίνεται και πάλι σταδιακή πτώση θερμοκρασίας. Όλα αυτά θα τα δούμε κατά τη διάρκεια του δελτίου καιρού. Να δούμε την εξέλιξη της Τρίτης. Ηλιοφάνεια λοιπόν παντού ήδη από την αρχή της ημέρας. Κάποια λίγα σύννεφα θα έχουμε εδώ στα βόρεια ανατολικά, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στην περιοχή του Θρακικού. Τίποτα το ιδιαίτερο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως, εδώ στα ορεινά της βόρειας βορειοανατολικής κυρίως χώρας, θα πρέπει να εκδοθούν κάποιες διάσπατες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Κάποιες πιο τοπικές μπόρες θα εκδοθούν και στα κεντρικά ορεινά. Τοπικές συννεφιές με πολύ μικρή πιθανότητα, έστω και για τοπική μπόρα, θα έχουμε στα βόρειο-δυτικά υπόλοιπα ορεινά ή μειορεινά τμήματα. Ηλιοφάνεια καθόλου τη διάρκεια της Τρίτης στην υπόλοιπη Ελλάδα. Από πλευράς ανέμων τώρα. Γενικά θα παραμείνουν εξασθενημένοι αυτοί στα δυτικά από διάφορες διευθύνσεις, τοπικά βορειοδυτική στα 3 με 4 μποφόρ. Εδώ από τις Κυκλάδες και νότιότερα, νότιο-ανατολικότερα, θα πνέει ένα βορειοδυτικό ρεύμα γύρω στα 4 το πολύ έως και 5 μποφόρ, δροσίζοντας αρκετά κυρίως στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η θερμοκρασία γύρω στους 15 με 20 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια παιδινά. Αντίστοιχα γύρω στους 20 με 22 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα υπολογίζεται τον υδράργυρο γύρω στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου μέσα στη νύχτα και νωρίς το πρωί. Θα έχει περισσότερη ζέστη όπως είναι φυσικό, ενώ το μεσημέρι δεν θα έλεγα ότι θα είναι ιδιαίτερα υψηλές οι θερμοκρασίες, ίσως συγκριτικά με αυτές που θα έχουμε προς το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καθώς στα ορεινά δεν πρόκειται να ξεπεράσει ο υδράργυρος στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου όπως και στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Τοπικά στα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα και στην υπόλοιπη παιδινή υπηρετική χώρα θα ανέλθει ο υδράργυρος το μεσημέρι της Τρίτης στους 35 με 36. Πολύ τοπικά ίσως αγγίξει αυτό στα νοτιοανατολικά υπηρετικά τμήματα και τους 37 βαθμούς Κελσίου όπως χαρακτηριστικά βλέπετε στους δέκτες σας. Για την Αττική, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ίσως βγάλει κάποιες τοπικές συννεφιές στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα. Ασθενείς θα είναι οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Θαλάσσια αύρα θα επικρατήσει στις παράκτιες περιοχές, δροσίζοντας περισσότερο αυτές τις περιοχές από ότι στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου, που δεν αποκλείεται ο υδράγειος να αγγίξει και τους 35 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή αρχικά θα έχουν ηλιοφάνεια, βλέπετε, μέχρι και αργά το μεσημέρι, όπου θα αρχίσει να συννεφιάζει και στην ορεινή Χαλκιδική και κυρίως στα ορεινά της Πιερίας, Μαθίας και της Πέλας θα πρέπει να βγάλει κάποιες τοπικές όμως μικρής διάρκειας μπόρες ή και καταιγίδες. Από το βράδυ θα έχει βελτιωθεί ο καιρός. Οι άνεμοι και εδώ ασθενείς, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και θερμοκρασία στην πόλη γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε τώρα την μετεωπορία και ξεκινώντας από την Τετάρτη να σας πω ότι κάθε μέρα θα βλέπετε όλο ένα και λιγότερα σύννεφα. Την Τετάρτη, δείτε εδώ κάποια σύννεφα πώς σχηματίζονται στην βορειοανατολική Ελλάδα, κυρίως στα σύνορα με την Βουλγαρία, στις ορεινές περιοχές, στην ορεινή Ροδόπη πιο συγκεκριμένα. Δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες μεταξύ μεσημεριού και απογευματινών ωρών. Στην υπόλοιπη χώρα, δείτε πώς έχει καθαρίσει ο χάρτης ο προγνωστικός, ίχνος από συννεφάκι πάνω από τον Ελλαδικό χώρο και θα δείτε και τις επόμενες ημέρες τα σύννεφα θα γίνουν ακόμα λιγότερα. Η βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο, όχι πάνω από 4 με 5, τοπικά στα νοτιοανατολικά έως και 6 μποφόρ. Την Πέμπτη,
Το προοπτικό μοντέλο αφήνει την χώρα μας σχεδόν χωρίς καθόλου κάποια σύννεφα να σχηματίζονται ακόμα και το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι πιο θερμές και πιο ξηρές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική σιγά σιγά θα εισέρχονται στον ελλαδικό χώρο και αυτή θα είναι η αιτία. Με τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρα από δυτικές, ελαφρώς βορειοδυτικές διευθύνσεις στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου. Το εξάρι ισχύει όχι για τις Κυκλάδες, για τα νοτιοανατολικά τμήματα και κυρίως για το Καρπάθιο. 5 με 6 μποφόρ ίσως φτάνει αυτός ο βορειοδυτικός άνεμος μόνο εκεί και ίσως εδώ θα είναι και κυρίως στην Κάρπαθο και στα πιο ανατολικά τμήματα της Κρήτης η πιο δροσερή γωνιά, θα έλεγα, την Πέμπτη εξαιτίας αυτού του πιο κάπως ενισχυμένου βορειοδυτικού ανέμου. Πάμε στην Παρασκευή. Βλέπετε, ίχνος από συννεφάκια. Βγαίνουν εδώ κάτι συννεφάκια σε περιοχές της υπόλοιπης Βαλκανικής Χερσονήσου. Αυτό σημαίνει ότι καθ' όλη τη διάρκεια και της Παρασκευής θα έχουμε ηλιοφάνεια, πολύ ζέστη. Θα δούμε σε λίγο τις θερμοκρασίες και το βορειοδυτικό ρεύμα θα διατηρηθεί όχι ιδιαίτερα ενισχυμένο. Και πάλι το εξάρι ισχύει κυρίως για το Καρπάθιο, να το τονίσω αυτό. Στο υπόλοιπο Αιγαίο δεν φαίνεται οι άνεμοι να ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα, καλύτερα μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα, δεν αποκλείεται 4 με 5 μποφόρ να έχουν και αρκετές περιοχές εδώ στα ανοιχτά τμήματα του Αιγαίου Πελάγους. Πάμε στο Σάββατο. Θα παρατηρήσετε και πάλι στην ουσία. Καλός ο καιρός, από πλευράς δηλαδή φαινομένων τίποτα το ιδιαίτερο και από σύννεφα τίποτα, από απάκρης άκρης στον ελλαδικό χώρο, από το πρωί μέχρι το απόγευμα ηλιοφάνεια, το βράδυ ξαστεριά. Μια μικρή ενίσχυση αναμένεται να παρουσιάσει το βοριαδάκι εδώ, αλλά δεν φαίνεται να είναι αυτό το μελτέμι το κλασικό που έχουμε στην χώρα μας στα μέσα του καλοκαιριού. Αυτοί οι βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν κατά τόπους στα 5, ίσως και τα 6 μποφόρ στα νότια τμήματα. Στο Ιόνιο οι δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι, κυρίως εκεί θα έχουμε μια θαλάσσια αύρα γύρω στα 3 με 4 το πολύ μποφόρ. Όσον αφορά τώρα στην εξέλιξη της θερμοκρασίας. Σας έχω ξαναπεί ότι για να μπορέσει να δώσουμε σαν έναν ορισμό αν θα είναι καύσωνας ή όχι αυτό που θα έχουμε τις επόμενες μέρες, θα πρέπει να δούμε αν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές οι αέριες μάζες να χαρακτηριστούν ως καύσωνας. Και τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη φαίνεται, παρόλο που θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, εδώ με 36 και 39, δεν φαίνεται να μπορέσει αυτή η θερμή αέρια μάζα να χαρακτηριστεί ως καύσωνας. Βλέπετε στα ορεινά και στα νησιωτικά τμήματα, ο υδράγιος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 33 με 35 και 36 βαθμούς. Την Πέμπτη όμως. Από την Πέμπτη καλύτερα και κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή πάνω κάτω ίδιες θερμοκρασίες, βλέπετε ότι η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην χώρα μας, όταν ο υδράγειος ξεπερνά τους 39 βαθμούς Κελσίου και αυτό κρατά για ένα διήμερο, τριήμερο και παραπάνω, τότε μπορεί και χαρακτηρίζεται η όλη αυτή κατάσταση ως καύσωνας. Θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες φυσικά θα παρατηρηθούν κυρίως στις επαφείς στις ζέστη περιοχές, στις περισσότερες παιδινές υπηρετικές περιοχές της χώρας μας. Δεν αποκλείεται να έχουν και 43, ίσως τοπικά και 44 με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία. Αλλά βλέπετε στα ορεινά και στα νησιά η θερμοκρασία θα είναι έως και 5 βαθμούς κατά τόπους πιο χαμηλή, ίσως και λίγο πιο χαμηλά. Εδώ θα έχουμε στα πιο νότιο-ανατολικά νησιωτικά τμήματα εξαιτίας του ελαφρώς πιο ενισχυμένου βορειοδυτικού ανέμου. Ανάλογες θα είναι οι θερμοκρασίες και την Κυριακή, αλλά. Πριν σας πω το αλλά, να δούμε αυτό το κύμα καύσωνα αποτυπωμένο και στους προγνωστικούς χάρτες και στην κίνηση των αερίων μαζών αποκλειστικά μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Βλέπετε λοιπόν αυτό το κόκκινο χρώμα. Αυτή η θερμή γενικά γλώσσα ή μάλλον καυτή η οποία προσπαθεί η Σαχάρα να μας στείλει προς τα νότιο-ανατολικά. Και βλέπετε λοιπόν μέρα με την ημέρα, έχουμε πάει στην Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο, δείτε πώς κοκκινίζει ο χάρτης στην περιοχή μας, στην χώρα μας, σε αρκετές περιοχές επίσης της Ανατολικής Μεσογείου και στην Τουρκία προς το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε λοιπόν αυτό το έντονο κύμα ζέστη στον καύσωνα. Παρατηρήστε όμως παράλληλα και τις πιο ελαφρώς κίτρινες αποχρώσεις εδώ στα κεντρικά, οι οποίες βιάζονται και αυτές να κινηθούν ανατολικότερα και μάλιστα δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία προς τη Δευτέρα να κινούνται τόσο νότιο-ανατολικά που θα πρέπει κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 3 Ιουλίου να αρχίσουν να επηρεάζουν και την χώρα μας, ρίχνοντας σταδιακά τον υδράγειρο από βορρά προς νότο, όχι ιδιαίτερα πολύ. Επαναφέροντας τον υδράγειρο σε φυσιολογικές θερμοκρασιακές τιμές για την περίοδο που διανύουμε. Και μαζί με αυτές τις κίτρινες αποχρώσεις, τις πορτοκαλοκίτρινες, θα μας έρθει και λίγο πιο άστατος καιρός και κατά πάσα πιθανότητα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 3 Ιουλίου και μετέπειτα θα γίνει ο καιρός λίγο πιο άστατος, πιο δροσερός, πιο άστατος, με κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα της υπηρετικής χώρας. Φυσικά θα έχουμε λεπτομέρειες περισσότερες κάθε μέρα εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιλέξετε και απόψε εμάς για τη δική σας μετενημέρωση. Για να μην χάνετε τον καιρό σας, κυρίες και κύριοι, και αύριο πάλι εδώ στην ΕΡΤ. Να είστε όλοι καλά.